δεν υπάρχει το σωστό πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Ας μας πει ο Υπουργός ακριβώς πώς το θεωρεί ότι θα είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι κατάλληλο και για τους γιατρούς του δημοσίου, γιατί αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία της περιοχής μας αλλά και της Αττικής είναι σε πολύ ωριακή κατάσταση. Αυτή είναι η απάντηση των ιατρών του ιδιωτικού τομέα στην πρόσκληση που απευθύνει ο Υπουργός Υγείας για τη συνδρομή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η αίτηση αφορά την Αττική, αλλά υπάρχει έντονος προβληματισμός σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο θα λειτουργήσουν. Υπενθυμίζεται πως έχει ξανασυμβεί αυτό με γιατρούς οι οποίοι δεν αξιοποιήθηκαν και ιδιώτες γιατρούς που έχουν εργαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν λάβει ακόμα τα χρήματά τους. Να υπενθυμίσω ότι και άλλες φορές έχουν προσφερθεί γιατροί του ιδιωτικού τομέα και δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αυτό συνέβη και στην περιοχή μας. Είχαμε διαθέσει στο Υπουργείο 10 γιατρούς, οι οποίοι δεν αξιοποιήθηκαν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουν λυθεί θέματα αυστικής ευθύνης για την κάλυψη των γιατρών που θα πάνε να ασχοληθούν στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει απλά μία δήλωση ότι ουσιαστικά ό,τι ισχύει για τον δημόσιο τομέα θα ισχύει και για τον ιδιωτικό. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε κανείς πώς μεταφράζεται σε δικαστικές αίθουσες. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ποιος θα καλύψει, για παράδειγμα, τα πάγια έξοδα του ιατρείου και πώς θα γίνει η διαχείριση των περιστατικών γενικότερα. Διότι, ως γνωστόν, δεν καταλήγουν όλοι στα νοσοκομεία. Ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή είναι βασικός πυλώνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όσον αφορά τη διαχείριση των non-COVID περιστατικών, των χρόνιων πασχόντων, αλλά και των COVID περιστατικών. Υπάρχουν γιατροί αυτή τη στιγμή που έχουν εμβολιαστεί και ακόμα και επισκέψεις στα σπίτια δεν ενεργούνται με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπάρχει η διαχείριση των ασθενών στα σπίτια. Τονίζω ότι το 15% των πολιτών που είναι θετικοί στο κορονοϊό καταλήγουν στο νοσοκομείο. Υπάρχει λοιπόν ένα 85% αυτών που είναι στα σπίτια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ζητείται από τους ιδιώτες γιατρούς να συμβάλλουν, αλλά δεν υπολογίζεται το τι αφήνουν πίσω. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γιατροί που διαχειρίζονται πάρα πολλά περιστατικά στο γιατρείο τους και φυσικά όταν θα συνδράμουν στο σύστημα θα αφήσουν ένα έξοδο. Υπάρχει ένα εξοδολόγιο, πάει ο εξοδολόγιο ενός γιατρείου που είναι περίπου 1.200-1.500 ευρώ. Ο Υπουργός Υγείας έκανε για μία ακόμα φορά έκκληση προς τους ιδιώτες γιατρούς για εθελοντική συνδρομή, σημειώνοντας ότι αν δεν υπάρχει ανταπόκριση εντός 48 ώρων, θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό επίταξη των υπηρεσιών των γιατρών για την κάλυψη των αναγκών.